Αλεξάνδρα. Με το φοβερό φρέσκο μαλλί. Ανδριανή. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Πραγματικά καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ για να μιλήσουμε για φρέσκα πράγματα, για ωραία ελπιδοφόρα πράγματα, για πράγματα που είναι βγαλμένα μέσα από πολλή δημιουργία, μάλλον εμπεριέχουν πάρα πολύ δημιουργία, επειδή μου να μιλήσουμε για πράγματα με ένα θετικό πρόσημο. Είναι και βγαλμένα μέσα από την καρδιά μας πραγματικά και χωρίς υπερβολή όλο αυτό. Πώς το προσδιορίζεις αυτό, θέλω να μου πεις? Νομίζω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ με ό,τι κάνουμε. Το έχουμε κάνει πρώτα δικό μας. Έχουμε αρχίσει να ακούμε και τον παλμό των ανθρώπων στους οποίους απευθυνόμαστε. Έχουμε πάρει πάρα πολλές αγκαλιές πριν της κατάστασης του κορονοϊού. Και όλο αυτό μεταφέρεται, ξέρεις, από μέσα προς τα έξω και από έξω πάλι προς τα μέσα. Είστε καλά και αυτό φαίνεται. Και βγαίνει ποιοι προς τα έξω. Είσαστε εσείς, καταρχάς. Ποιοι είσαστε? Λοιπόν, πώς να το προσδιορίσω? Σημαντικό και αυτό για να καταλάβουν όλοι, έτσι. Βέβαια. Μιλάμε πάντα για το Get Hired, Get Hired Crete, για να το προσδιορίσουμε λίγο καλύτερα. Το οποίο τι είναι ακριβώς? Είναι ένα project το οποίο ήρθε στην Κρήτη τον Σεπτέμβρη. Από τον Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Και μέχρι τώρα προσπαθεί να κάνει πράγματα για νέους ανθρώπους που ψάχνουν δουλειά. Και όταν λέω project, γιατί ακούμε όλοι project και τι είναι όλο αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε αναλάβει να κάνουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα και αυτοί που έχουμε αναλάβει να το κάνουμε είμαστε μια εταιρεία, η 100 Mentors, και ένας οργανισμός εδώ στην Κρήτη, το BizRapt, που αποφάσισαν ότι θέλουν να φέρουν αυτό το πρόγραμμα στην Κρήτη. Είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα project το οποίο έχει τρέξει και κάπου αλλού και έχει αποδώσει. Φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό και είπατε, ωραία, θα πάρουμε το know-how και ερχόμαστε να το κάνουμε και εδώ. Κάπως έτσι. Ουσιαστικά το Get Hired χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου και είναι σημαντικό αυτό που λέω και υποστηρίζεται από έναν πολύ σπουδαίο οργανισμό, από το Prince's Trust International, το οποίο είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει ο πρίγκιπας Κάρολος το 2015 στην Αγγλία. Με στόχο τι, τι έρχεται να καλύψει, ποια ανάγκη? Απευθύνεται σε νέους από 18 ως 30 για την περίπτωση της Ελλάδας. Ναι. Στην Αγγλία μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, πάμε από 16 χρονών. Εδώ μιλάμε για νέους 18 ως 30, οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να βρουν εργασία, να ξεκινήσουν να ψάχνουν από κάπου για να βρουν μία άκρη επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους ενισχύσουμε, να τους κάνουμε να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για αυτό που λέμε βγαίνω στο στίβο αναζήτησης δουλειάς. Που είναι ένα μεγάλο πράγμα αυτό, βρε παιδί μου. Τεράστιο. Γιατί όταν έχεις... Όταν είσαι στα 18 σου ή στα 20, στα 21, στα 22 και σου λένε τώρα σε αυτές τις συνθήκες τις σημερινές, όχι προκρίσεις, που ήταν αλλιώς τα πράγματα, ήταν έβριζε και έκανες πατινάς, κάποιοι το προλάβουμε αυτό, σου λένε ωραία, παπ, σε πετάω στη ζούγκλα μέσα, θα βρεις δουλειά. Και αυτό τι σημαίνει, εσείς πώς τους βοηθάτε, θα τους βρείτε τη δουλειά, θα τους βοηθήσετε με ποιο τρόπο να γίνει όλο αυτό? Κυρίως εστιάζουμε τις δυνάμεις μας, γιατί κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Οι δυνάμεις μας όμως εστιάζονται επάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Εκπαίδευσης σε soft skills, όπως λέμε πλέον στη γλώσσα μας. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο, δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο, δεν τα μαθαίνουμε πουθενά. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι τα έχουμε μάθει μέσα από την ίδια την εργασία μας. Εμπειρικά. Άρα μιλάμε για κομμάτια που έχουν να κάνουν με συναίσθηση, το πώς διαχειρίζομαι δύσκολους ανθρώπους, πώς μαθαίνω να ακούω και να εκφράζω τη γνώμη μου. Τι soft skills, αγάπη μου, αυτά είναι τα βασικά πράγματα για έναν άνθρωπο να επιβιώσει και να βγει αρτιμελής από μία μέρα στο γραφείο. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι αυτό που είπα, ότι εμείς το μάθαμε με το σκληρό τρόπο. Το τρόπο. Μάθαμε να το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, χωρίς να μας έχει προετοιμάσει ποτέ κανένας. Αυτό είναι, Αλεξάνδρα, συγγνώμη τώρα, άνοιξε ένα παράθυρο. Το μεγαλύτερο, έχω την αίσθηση, πρόβλημα όλων των ανθρώπων που εργάζονται, που συνεργάζονται, που καλούνται να συνεργαστούν και με άλλους ανθρώπους πέραν από τον εαυτό τους. Εννοείται. Γιατί είναι και ανθρώπινο στοιχείο αυτό. Το ζόρι μας κυρίως δεν είναι το αντικείμενο της δουλειάς μας και ο όγκος δουλειάς, αλλά οι σχέσεις με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Η σχέση με τους ανθρώπους είναι και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε εμείς τη δουλειά μας από πλευράς χρόνου. Μιλάμε δηλαδή για time management, μιλάμε για problem solving, πώς λύνουμε δηλαδή προβλήματα που μας τυχαίνουν στην καθημερινότητα. Όπως επίσης, επειδή αυτά τα προγράμματα φτιάχνονται
για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες μιας εταιρείας. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Μιλάμε με μια επιχείρηση που έχει ανάγκη να προσλάβει προσωπικό. Μας ενημερώνει για τις θέσεις που θέλει να καλύψει και εμείς φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα ακριβώς για αυτές τις θέσεις εργασίας. Mm. Άρα, αν αυτές οι θέσεις εργασίας έχουν μέσα, για παράδειγμα, κομμάτι εξυπηρέτηση πελατών, θα κάνουμε και μαθήματα, ας τα πούμε, εξυπηρέτηση πελατών. Και μάλιστα, εμείς το λέμε έτσι και customer experience, εμπειρία δηλαδή του πελάτη. Πάμε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Ναι, ναι. Ή αντίστοιχα, εάν προκύψει κάποια άλλη ανάγκη, θα κοιτάξουμε συγκεκριμένα να την καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Άρα, εσείς απευθύνεστε σε δύο πόλους. Έρχομαι εγώ, π.χ., που έχω την εταιρεία και λέω, παιδιά, έχω ανάγκη από προσωπικό να πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Στο κοινοποιώ αυτό, εσύ ξεκινάς και στείνεις ένα πρόγραμμα. Και αυτό απευθύνεται και φέρνει κόσμο μέσα που επίσης θέλει να απασχοληθεί στο αντικείμενο. Ακριβώς. Έτσι λειτουργεί και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας κομμάτι και είναι και αυτό που είπες στην αρχή, ότι υπάρχει ένα know-how από πίσω. Όταν ξεκινήσαμε δηλαδή να αναλάβουμε αυτό το project από το Princess Trust International, μας δόθηκαν και πάρα πολλά guidelines, πάρα πολλές οδηγίες. Έχουμε άνθρωπο εδώ ο οποίος ήρθε για να εκπαιδεύσει την ομάδα που έχει αναλάβει αυτό το project, μας καθοδηγεί πλήρως. Έχει πάρα πολύ reporting, να δώσουμε πίσω αναφορά στο τι έγινε, πώς πήγε. Παίρνουμε τη γνώμη των ανθρώπων που συμμετείχαν για να τα βελτιώνουμε συνεχώς. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα όταν θέλεις να κάνεις κάτι πολύ αξιόλογο για αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω, για αυτά τα νέα παιδιά που αναζητούν μία άκρη σε όλο αυτό το χαμό που συμβαίνει και θες να είσαι στο πλάι τους. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτή η νεότερη γενιά, 18-30, που πρέπει τώρα να μπουν στην αγορά εργασίας. Ποια είναι, τι έχεις διαπιστώσει, ή ανησυχίες, φόβοι τους, τι. Είναι πολλά και διαφορετικά και νομίζω έχει να κάνει και με τον background του κάθε παιδιού. Πάρα πολύ συχνά συζητάμε δηλαδή με παιδιά και μας λένε ότι δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για επιχειρήσεις που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Ή συναντάμε άλλα παιδιά που το αντικείμενό τους είναι πολύ ευρύ, πολύ γενικό, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξειδίκευση, οπότε και αυτά δεν είναι σίγουρα στο τι θέλουν να κάνουν ακριβώς όταν τελειώνουν με τη σχολή τους. Επίσης, παιδιά με πάρα πολλά πτυχία. Το ξέραμε, το φανταζόμασταν, αλλά δεν το φανταζόμασταν τόσο πολύ μεγάλο. Να συναντάμε παιδιά που έχουν πτυχίο μεταπτυχιακό, δύο μεταπτυχιακά και να ψάχνουν δουλειά που ουσιαστικά για μένα είναι λιγότερη, θα έλεγα, των πραγμάτων που έχουν, των εφοδίων που έχουν ήδη αυτά τα παιδιά. Όμως, υπάρχει ανάγκη εργασίας εκεί έξω και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχουν δηλαδή θέσεις εργασίας. Υπάρχουν θέσεις και υπάρχει και ανάγκη από την άλλη πλευρά. Ναι, έτσι. Σωστά. Καλά το έθεσες εσύ. Ανάγκη σίγουρα υπάρχει. Δουλειές υπάρχουν. Υπάρχουν και δουλειές, δόξα τω Θεώ, πολλές. Η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε εστιάσει αρκετά στο τουριστικό κομμάτι και σαν λογικό πρόγραμμα. Είναι αυτό που λέμε συνήθως η βαριά μας βιομηχανία. Mm. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στον τουριστικό κλάδο, στο να καλύψουν θέσεις. Και πριν πω λίγο κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία του προγράμματος, λίγο θα έλεγα ότι ίσως σνόμπαρα και μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά έτσι σε όλο αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος του marketing με background πάνω σε αυτό. Λίγο σνόμπαρ, αν θέλεις, λίγο αυτές τις δουλειές που είναι εποχιακές, που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα. Των 8, των 9 μηνών και τους υπόλοιπους μήνες μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας και μετά ξανά από την αρχή. Όμως, αυτό που διαπιστώνω μιλώντας με κόσμο που δουλεύει στον τουρισμό είναι ότι οι ίδιοι το αγαπάνε αυτό που κάνουν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάς ό,τι κάνεις, να βρίσκεις τα θετικά του σε όλο αυτό. Γιατί μπορεί να σε εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να πεις ότι, ωραία, ναι, εγώ δουλεύω 8 μήνες και τον υπόλοιπο χρόνο τον αφιερώνω στα παιδιά μου, για παράδειγμα. Mm. Ή τον αφιερώνω για να χτίσω κάτι δικό μου ενδεχομένως. Mm. Έχεις τέτοιες επιλογές. Είναι γνώμονες γι' αυτό που. Και πάρα πολύ που σπουδαίο. Έχουν στη ζωή τους. Πραγματικά πολύ σπουδαίο. Έχω αλλάξει και εγώ mindset μέσα από όλο αυτό. Αυτή είναι η ουσία. Να το πηγαίνουμε παρακάτω, να μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Αυτό τον οργανισμό, πού τον βρήκατε, πού σας βρήκε, έχει σχέση με τη Βασιλική Αυλή της Μεγάλης Βρετανίας. Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα. Έχει και να πω και την αλήθεια ότι οι φίλοι μου λίγο με πειράζουν με όλο αυτό. Mm. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, έφυγε ο Χάρη, μπορείς να πας να πάρεις τη θέση του. Ναι, γιατί όχι. Λίγο θα αποκοιμήσεις το μαλλί και θα είσαι έτοιμη. Αυτό, ξεκάθαρα. Έχω και φακίδες, όλα καλά πάνε. Χαρά. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πάρα πολύ τυχερή που έχω μπει σε μια οικογένεια εταιρείας. Οικογένεια, έτσι, στην οικογένεια της 100 Mentors.
Να πω λίγα πράγματα για την εταιρεία. Ποιοι είσαστε εσείς, να δούμε άμα μας αρέσει να έχουμε και εμείς. Part time μπορεί να βρίσκεις. Κάτι μπορεί να κάνουμε, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί έχει το ωραίο feeling, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Έτσι. Η 100 Mentors, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία που αυτό που κάνει, λέω συνέχεια εταιρεία και δεν μου αρέσει αυτός όλος πάρα πολύ. Αλλά ομάδα ανθρώπων. Ναι, έτσι θα πούμε, ομάδα ανθρώπων. Η οποία τι κάνει, προσπαθεί να διασυνδέσει, σε πρώτο, το πρώτος ρόλος είναι αυτός, την αγορά εργασίας με την εκπαίδευση. Υπάρχει δηλαδή μια πλατφόρμα στην οποία θα βρεις μέσα σχολεία και θα βρεις μέσα και μέντορες. Οπότε έχουμε σχολεία και πανεπιστήμια. Οπότε έχουμε από τη μία πλευρά τα παιδιά, τους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για μελλοντικά, για το μελλοντικό τους επάγγελμα, για οτιδήποτε θέλουν να επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους και κάνουν ερωτήσεις. Αυτό γίνεται online. Αυτό γίνεται online, ακριβώς μέσα από την πλατφόρμα αυτή. Και από την άλλη πλευρά έχεις μέντορες, οι οποίοι είναι άνθρωποι καταξιωμένοι στην αγορά, από επιχειρήσεις της Ελλάδας, του εξωτερικού, ερευνητές, άνθρωποι που ασχολούνται με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από καταξιωμένους διευθυντές ξενοδοχείων, για παράδειγμα, επιστήμονες, χημικούς, μέχρι μπαρίστα, φωτογράφους, ανθρώπους από κάθε επάγγελμα που καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα των παιδιών. Ερώτηση, για να το κάνω λίγο εικόνα, ας πούμε, είναι ο γιος μου, ο οποίος θέλει να γίνει πιλότος. Και θέλει λίγο να το ψάξει παραπάνω. Καλά, τώρα είναι 10 πέσει. Σε μερικά χρόνια θα αρχίσει να κάνει το chatting. Είναι στη λογική του chatting όλο αυτό, ή στέλνω το email μου με τις ερωτήσεις μου και μετά ένας κύριος πιλότος θα μου απαντήσει ότι ναι, καλό μου παιδί. Έχεις προσωπική ζωή, δεν έχεις προσωπική ζωή. Αμείβεσαι καλά, δεν αμείβεσαι. Μπορείς να πας στο εξωτερικό. Οτιδήποτε ξέρω εγώ μπορεί να ρωτήσει ένας. Είναι πολύ πιο άμεσο από το email και αυτό γιατί τα πιτσιρίκια θα πω εγώ, γιατί όταν μιλάμε για σχολεία μιλάμε για πιτσιρίκια, όταν μιλάμε για πανεπιστήμιο προφανώς πάλι μιλάμε για νέα παιδιά, έτσι. Είναι το μέτρο σύγκρισης. Έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία που τα θέλουν και όλα άμεσα. Άρα η πλατφόρμα έρχεται σαν set, ας πούμε, με βίντεο, δηλαδή μπορείς να κάνεις την ερώτησή σου on camera, εκείνη τη στιγμή, ναι, ή να γράψεις πολύ γρήγορα μία ερώτηση με το κινητό σου, σαν chat ουσιαστικά, ναι, αλλά είναι μία ερώτηση η οποία αποτυπώνεται και από την άλλη πλευρά καλείται μέσω βίντεο να απαντήσει ο μέντορας και μάλιστα σε συγκεκριμένο χρόνο, σε 100 δευτερόλεπτα. Και αυτό δίνει, καλύπτει και την ανάγκη ότι ωραία, την έχω την απάντηση, αλλά ποιος πραγματικά μου τη δίνει. Θέλω να δω το πρόσωπό του, να δούμε εμπνέει την εμπιστοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει σαν μέντορας σε μένα και να με καθοδηγήσει. Όσο εσύ έχεις ερωτήσεις, υπάρχουν από την άλλη πλευρά άνθρωποι που θέλουν να απαντήσουν σε αυτές. Θέλω να ρωτήσω πράγματα. Θα πρέπει να πληρώσω για αυτό το πράγμα. Θα σου πω, δεν είναι εξατομικευμένο αυτή τη στιγμή, δηλαδή μεμονωμένα ένα παιδί δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα. Μπαίνει όμως ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, μπαίνει μια τάξη μια μέσα κοινότητα, μια ομάδα. Υπάρχει ένα pricing από πίσω, το οποίο καλό είναι όποιος ενδιαφέρεται να μπει και στη διαδικασία να δει ουσιαστικά την πλατφόρμα της 100 Mentors και να το ψάξει λίγο περισσότερο για το τι μπορεί να κάνει. Προφανώς γονείς μπορεί να προτείνουν αυτή την πλατφόρμα σε σχολεία και σε πανεπιστήμια, γιατί ωραία, είναι αναγκαίο να γίνεται γνωστή αυτή η πλατφόρμα, έτσι. Κοίταξε, γίνονται και διάφορες τέτοιες ημέρες καριέρας, ναι, νομίζω, τις αποκαλούν. Και γίνεται πολύ ωραία δουλειά, που από τη μία μεριά θα έχεις την Αλεξάνδρα, που ασχολείται, ας πούμε, με το μάρκετινγκ, από την άλλη μεριά θα έχεις την Ανδριανούλα, που θέλει να ασχοληθεί με το μάρκετινγκ και θα έρθει να ρωτήσει. Τώρα το πάμε σε ένα επίπεδο παραπάνω, αυτό που μέσα από το digital περιβάλλον θα γίνει όλη αυτή η επικοινωνία. Είναι και εποχές δύσκολες τώρα. Δεν πολύ ερχόμαστε σε επαφή έτσι κατηδίαν, οπότε από το ίντερνετ όλα ωραία με υγεία. Να πω βέβαια να πεις ότι αυτό είναι ουσιαστικά το κυρίαρχο αντικείμενο της 100 Mentors. Όμως, πέρα από αυτό, μιλάμε πάντα για το θέμα της ερώτησης. Δηλαδή. Το πώς δηλαδή θα μάθουμε σαν άνθρωποι να θέτουμε ερωτήματα, είτε από μικρή ηλικία, μαθητές και σπουδαστές, είτε μεγαλώνοντας, μπαίνοντας σε επαγγελματική διαδικασία, πώς μέσα δηλαδή στις εταιρείες μας μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις που κάνουμε. Η ερώτηση έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ σπουδαίο αυτό που λες. Οπότε όλα γυρνάνε γύρω από αυτό το θέμα. Άρα η εταιρεία σταδιακά αρχίζει και έχει και άλλα κομμάτια, τα οποία σχετίζονται προφανώς με την ερώτηση. Και μέσα σε όλο αυτό το πνεύμα της αναζήτησης, και επειδή η αλήθεια είναι ότι δραστηριοποιείται πάρα πολύ η εταιρεία και στο εξωτερικό,
έφτασαν να έχουν κάποια επαφή ουσιαστικά γνωρίζοντας τα προγράμματα που τρέχει το Princess Trust International σε άλλες χώρες αλλά και στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε στην Κρήτη, στην Αθήνα αντίστοιχα τρέχουν άλλα προγράμματα από άλλους συνεργάτες, άλλους ανθρώπους, άλλες εταιρείες. Οπότε σκέφτηκαν και οι ίδιοι ότι ξέρεις, είναι αξιόλογο να προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε αυτό το πρόγραμμα στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί ο founder, ο ένας από τους founder της εταιρείας της 100 Dimensions, είναι κριτικός, είναι από εδώ. Οπότε έχει πολύ αγάπη για το μέλλον. Ονόματα λέμε. Λέμε βέβαια ο Γιώργος ο Νικολετάκης, ο οποίος είναι από εδώ, έρχεται πάρα πολύ συχνά στο νησί. Αγαπάει πολύ αυτό το μέρος και θέλει να το δει να βελτιώνεται. Ο Γιώργος, ας πούμε. Τι σπουδές έκανε αυτός ο άνθρωπος, τι δουλειά έκανε, πώς εξελίχθηκε μου επαγγελματικά. Μου τώρα δύσκολα, γιατί δεν τα θυμάμαι, παιδιά, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Όμως έχει κάνει σπουδές πάνω σε κομμάτι που τον βοήθησε, πάνω σε business κομμάτι που τον βοήθησε ουσιαστικά να αναπτύξει την επιχείρηση, η οποία είναι startup. Ξέρεις γιατί ρωτάω, δεν ρωτάω γιατί θέλω να κουτσομπολέψουμε τον άνθρωπο. Προφανώς. Για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και κυρίως τα μικρότερα παιδιά ότι δεν είμαστε μονοδιάστατοι, ότι δεν πήρα ένα χαρτί ή μία εξειδίκευση ενδεχομένως από το τεχνικό λύκειο που τελείωσα, οπότε αυτό είναι. Υπάρχουν εξαιρετικά πολλές διαστάσεις που μπορεί να πάρει και η γνώση σου, ή το ταλέντο σου, ή η επιθυμία σου, ή η ικανότητά σου να κάνεις πράγματα, ακόμα και αν δεν τα έχεις σπουδάσει πριν. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα, πέραν το ότι σπουδάζουμε και το ότι σπουδάζουμε μας δίνει κάποια εφόδια, κυρίως σε κομμάτι, αν θέλεις, επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, σε κομμάτι πώς να μαθαίνω να διαβάζω για να βελτιώνομαι, όλα αυτά κρατάμε. Αλίμονο, πολλά εφόδια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάθε παιδί πρέπει να στραφεί λίγο στα ταλέντα του. Που, τι αγαπάει να κάνει, πού είναι καλύτερο το κάθε παιδί και αυτά να προσπαθήσει να εξελίξει. Μέσα από την καριέρα μας, την πούμε τώρα, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, αυτά τα χρόνια, πίστεψέ με, έχω συναντήσει ανθρώπους και ήμουν πολύ τυχερή που είχα στην ομάδα μου ανθρώπους που το background τους σε εκπαιδευτικό κομμάτι ήταν εντελώς διαφορετικό. Στο marketing είχα παιδιά που είχαν τελειώσει λογιστική, για παράδειγμα. Αλλά. Φοβερό. Αλλά αγαπούσαν το κομμάτι του marketing. Ήταν λίγο πολύ στο κομμάτι του να γράφω κείμενα, αυτό που λέμε content, είχαν δηλαδή στη γλώσσα μας. Ακριβώς, το εξέλιξαν. Είχαν βοήθεια προφανώς και από ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν σε όλο αυτό και κατάφεραν να αλλάξουν καριέρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πες μου λίγο κάτι. Στο μηχανογραφικό, σπούδασες Ελλάδα. Σπούδασα Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια. Στο μηχανογραφικό τι είχες δηλώσει. Είχα δηλώσει, νομίζω, καμιά δεκαριά σχολές, όχι πολλές. Ήξερες τι ήθελες. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι ήθελα. Ήθελα να γίνω φυσικός. Καλά, είσαι και εσύ δικιά μας. Και ναι, και εγώ, και εγώ. Πέρασε φυσικό. Όχι, βέβαια, δεν πέρασε φυσικό. Πέρασα σε μια σχολή που ήταν η μόνη σχολή που δεν ήξερα ακριβώς τι κάνει. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος. Και λέω, εντάξει, θα τη βάλω. Γιατί πάρα πολύ απλά. Επίσης αυτό. Και τι έλεγε η σχολή. Η σχολή έλεγε εμπορίας και διαφήμισης. Και λέω, διαφήμιση, τέλεια, θα βάλω αυτό. Γιατί χωρίς κανένα λόγο θέλω να πω ότι εγώ πραγματικά ήθελα να γίνω τρελός επιστήμονας, τρελή επιστήμονας, να γίνω φυσικός, να κάνω έρευνα και όλα αυτά. Το είχα εμπεριστατωμένο. Το ήθελα και καλή στα μαθήματα. Θα σου έλεγαν οι καθηγητές ότι η Αλεξάνδρα είσαι εξαιρετική στη φυσική. Ναι, όλα αυτά, όλα αυτά, καταλαβαίνεις. Αλλά έπρεπε να σκεφτώ λίγο λογικά και να πω ότι ωραία, εντάξει, εγώ φυσική θέλω να περάσω, αλλά αν δεν περάσω, πού θα μ' άρεσε να πάω. Πάλι. Άρα έβαλα και μία-δύο σχολές έτσι για να υπάρχουν. Έτυχε να περάσω σε αυτή που την είχα έτσι, κατά τύχη βάλει, ας πούμε. Και μάλιστα οι γονείς μου ήταν πολύ αντίθετοι στην αρχή. Δεν ήθελαν καθόλου να πάω σε αυτή τη σχολή. Καθόλου. Ήτανε... Δεν έχει μέλλον. Δεν ήξεραν και εκείνη τι δουλειά είναι αυτή και πού θα πας τώρα εκεί. Φύγεις, θα πας στη Θεσσαλονίκη, τόσο καλή μαθήτρια, κάτσε να ξαναδώσεις. Διάλεξε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό για να πας και όλα αυτά. Όλα. Είχε ακούσει. Δεν ήταν η εναλλακτική. Ω, θα κάτσεις εδώ. Όχι, όχι, όχι. Και πας στη σχολή, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι είναι η εμπορία και η διαφήμιση. Λίγο. Ναι. Και πώς ένιωσες. Μ' άρεσε πάρα πολύ, προφανώς. Δηλαδή, πήγα. Ωραία. Πήγα και είχα πει και στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι, έχεις ένα εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο σχολής. Δες, μάθε τι συμβαίνει εκεί πέρα και αν σου αρέσει, μένεις. Αν δεν σου αρέσει, επιστρέφεις και ξαναδίνεις, βλέπεις, θα κάνεις. Είχα αυτή την επιλογή. Ήμουν τυχερός άνθρωπος, τυχερό παιδί. Λόγω στήριξης των γονιών, προφανώς, έτσι. Και ήταν πραγματικά μαγεία αυτό το πράγμα, γιατί μου άνοιξε ένα νέο κόσμο. Ξέρεις, όταν είσαι πολύ μέσα στη φυσική, με τους νόμους και όλα αυτά της φυσικής, και ξαφνικά αρχίζεις να επικοινωνείς, να κάνεις έρευνα, γιατί είχε πάρα πολύ στατιστική. Να σκέφτεσαι δημιουργικά, ακριβώς. Καλά, και ο Άινστάιν σκεφτόταν δημιουργικά. Όλοι οι επιστήμονες σκέφτονται δημιουργικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται και αλλά οι μαρκετίστες ακόμα περισσότερο.
Οπότε αγάπησα πάρα πολύ όλο αυτό. Η πρώτη σου δουλειά ποια ήταν? Σε διαφημιστική εταιρεία, σαφώς. Ήταν στο αντικείμενο. Ήταν πάνω στο αντικείμενό μου ακριβώς. Και γενικά έχω σταθεί πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου μέχρι τώρα. Δούλεψα 4 χρόνια και κάτι στη διαφήμιση. Σκληρά χρόνια. Διαφήμιση ένα πολύ σκληρό. Ήσουν στην Αθήνα. Ήμουν Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα. Και γιατί σταμάτησες αυτή τη συνεργασία? Γιατί νομίζω ότι κουράστηκα πάρα πολύ, πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Μετά. Και μετά η δουλειά εδώ. Επέστρεψα στην Κρήτη, δουλειά στο Παπάκι. Σαν... Ωραία χρόνια έχω μάθει. Α, εξαιρετικά χρόνια. Θα σε ρωτήσω, γιατί έφυγες από το Παπάκι? Δεν μου πει η αγγέλνη σου. Εγώ σου ρωτάω. Γιατί, παιδί μου, αφού εκεί γίνεται ένα πάρτι κάθε μέρα. Μα όλοι αυτό μου λέγανε. Μα γιατί φεύγεις? Γιατί, λέω... θέλω να μου πεις ειλικρινά. Γιατί τώρα στέλνεις μήνυμα, θέλω να ξέρεις. Ναι, πάρα πολύ ειλικρινά. Τα ξέρουν, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Όχι στην Αγγέλα, παιδί μου, στον κόσμο που μας ακούει. Και εδώ έχω ένα παιδί μπροστά μου το οποίο έχει ικανότητες, ήταν σε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Σε ένα εξαιρετικό επαγγελματικό περιβάλλον. Φαντάζομαι και η αμοιβή σου θα ήταν σωστή και αντίστοιχη του αντικειμένου σου. Και μια μέρα είπε, εγώ φεύγω. Τρελή που πας. Μου το είπαν όλοι αυτό, το τρελή που πας. Ξεκάθαρα, οι γονείς μου, οι φίλοι μου. Πάρα πολύ, εννοείται όλο αυτό. Νομίζω ότι είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ήμουν 10 χρόνια στην εταιρεία. Μεγάλωσα μαζί με αυτή την εταιρεία. Ήταν. Το Παπάκι ήταν κομμάτι μου και εγώ ήμουν ένα κομμάτι του Παπάκι. Πηγαίναμε μαζί, μεγαλώναμε μαζί. Έρχεται όμως, ξέρεις, μερικές φορές αυτή η ανάγκη που λες ότι νιώθω πως ό,τι ήταν να δώσω, το έχω δώσει. Κυρίως αυτό. Τίμιο. Δεν είπα το ότι ήταν να πάρω, το έχω πάρει, γιατί είναι ακριβώς αυτό που λες. Μιλάμε για ένα πολύ καλό περιβάλλον εργασίας, με πάρα πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν μέσα στην εταιρεία είναι καταπληκτικά. Mm. Και έχοντας περάσει και από ένα περιβάλλον εργασίας, το διαφημιστικό, που είχαμε πάρα πολλές κόντρες. Σκληρό, ναι, και ανταγωνιστικό φουλ. Ήξερα πολύ καλά πώς να κάνω evaluate, να ζυγίσω την κατάσταση. Να συγκρίνεις πράγματα και να μπορείς να το αξιολογήσεις. Είχε έρθει όμως για μένα το πρόβλημα του χρόνου, που είπα ότι μάλλον έχω δώσει ό,τι μπορούσα να δώσω. Και πάνω εκεί, δηλαδή όταν άρχισα να σκέφτομαι εγώ όλο αυτό το πράγμα, ήρθε η πρόταση. Ήρθε πρίγκιπας στη ζωή σου, με το λευκό άλογο. Ήρθε η πρόταση ουσιαστικά στο να αναλάβω τη θέση του project manager σε αυτό το project. Και η αλήθεια είναι ότι με ενθουσίασε πάρα πολύ το project. Το ίδιο, η φύση του. Άρα το μήνυμα θέλω να μου το πεις πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δεν επαναπαυόμαστε. Δεν επαναπαυόμαστε, σίγουρα. Και για μένα μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό, ίσως λίγο ότι το λέω εκ του ασφαλούς. Έχει όμως σημασία, ακόμα και στα επαγγελματικά μας, να ακολουθούμε την καρδιά μας. Να ακολουθούμε αυτό που λέει το μέσα μας. Γιατί όταν αρχίζεις να νιώθεις ότι έχω δώσει ό,τι μπορούσα να δώσω, αρχίζει και μπαίνει και στο μυαλό. Δηλαδή, το λες λίγο μέσα σου και μετά αυτό μπαίνει στο μυαλό σου. Ναι. Και αρχίζει και σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Και ίσως και σταματάς εσύ και τόσο ακριβώς παραγωγικό και ουσιαστικό όσο θα ήθελες εσύ να είσαι για τη δουλειά που έχεις αναλάβει. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι αισθάνομαι ότι είναι τίμιο πράγμα αυτό. Ναι, σας αγαπώ, περνάω καλά, αλλά νιώθω ότι εγώ δεν παξιολογώ πολύ θετικά πια. Και νομίζω ότι πλέον είμαι η καλύτερη διαφήμιση για το Παπάκι. Γιατί πραγματικά έχω μόνο καλά λόγια να πω για όλο αυτό. Γιατί ακόμη και όταν έφυγα, καλά, το τι έγινε όταν έφυγα, μου κάνανε μέχρι και beach party όλη η εταιρεία και ήμουνα. Είχα βάλει τα κλάματα. Λέω, θα πάω, θα δώσω βιογραφικό, θα δουλέψω μια εβδομάδα, μετά θα παραιτηθώ. Να σου κάνω πάρτι. Για το πάρτι της υπόθεσης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά φοβερή αυτή η εμπειρία των 10 χρόνων. Να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υγιές για έναν άνθρωπο να προχωράει και να πηγαίνει παρακάτω. Και είναι και υγιές και για μια επιχείρηση να σπρώχνει τα παιδιά της. Θες να κάνεις κάτι άλλο? Ναι. Αυτό. Φύγε, παιδί μου, άνοιξε τα φτερά σου. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έτσι το αντιμετώπισαν και οι ίδιοι. Και γι' αυτό είναι πολύ τίμιο όλο αυτό το πράγμα. Αλεξάνδρα, πάρα πολύ μ' άρεσε η κουβέντα μας σήμερα. Και εμένα και που πάρα μιλήσαμε πολύ. Και λίγο για σένα παραπάνω. Γιατί πάντα μιλάς για άλλους. Ισχύει, αλήθεια. Δουλεύεις για άλλους, φροντίζεις άλλους, παρουσιάζεις άλλους. Εκθέτεις άλλους. Να τα λέμε κι αυτά. Εκθέτω πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Με όλα αυτά που κάνω. Και τα παθαίνουν όλα αυτά. Είναι κοινή συνέντευξη όλα αυτά. Εννοείται.
Εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πριν κλείσω να πω ότι το Get Hired πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που είναι φτιαγμένο για τα νέα παιδιά της Κρήτης, από οποιαδήποτε, με οποιοδήποτε εκπαιδευτικό background, θα πω. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε παιδιά που έχουν πτυχία. Έτσι. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε άντρες ή μόνο σε γυναίκες και δεν απευθυνόμαστε μόνο στα παιδιά του Ηρακλείου. Θέλουμε να πιάσουμε όλο το νησί. Θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους. GetHired.gr. Αν θέλετε να μπείτε στο site να δείτε πληροφορίες, ακολουθήστε τους και στα social media να ενημερωθείτε. Και εγώ κάπως έτσι τα έμαθα αυτά. Έτσι. Αν και είμαι πάνω από το όριο ηλικία. Τι να κάνουμε τώρα. Θα κάνετε ένα silver get hired. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί και εμείς είμαστε τώρα στο 40 πλην, ξέρεις. Και λέμε, τους νιώθουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά έχουμε και περιορισμούς. Θα κατέβει η ιδέα, παιδί μου, τώρα στο ροζ κεφάλι. Κάτι θα έρθει. Ευχαριστώ, Αλεξανδράκη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είσαι καλά. Για φημίσεις και επιστρέφουμε με ένα υπέροχο πλάσμα που έχει πολύ φως απάνω του, έχει και αυτό πολύ ωραίες ιδέες και κυνηγάει πολύ τα όνειρά της. Είναι η Χριστιανά Ισκούρα.